Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι θετική, πιστεύετε, η νέα εκλογή αρχηγού στο κίνημα του ΠΑΣΟΚ? Πώς? Είναι θετική για το ΠΑΣΟΚ η νέα εκλογή αρχηγού? Θετική είναι. Τι περιμένετε να πράξει ο κ. Βενιζέλος? Τι περιμένουμε? Να βελτιώσει την κατάσταση. Την οικονομία, ας πούμε, αυτά. Πάντως και μέχρι σήμερα είχε τις τύχες της χώρας στα χέρια ως αρμόδιος υπουργός οικονομικών. Χάραζε η οικονομική πολιτική και έδειξε δείγματα γραφής. Ασφαλώς έδειξε. Διότι παρέλαβε μια κατάσταση σε πολύ κρίσιμη, ας πούμε, από οικονομικά. Είσαι ικανοποιημένος δηλαδή από το έργο του? Βεβαίως είμαι ικανοποιημένος. Διότι έφερε λύση, ας πούμε, αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Έτσι δεν είναι? Διότι αν δεν κατόρθωνε να επιτύχει, ας πούμε, το δάνειο που έπρεπε να μας δοθεί, που θα καταλήγαμε σε χρεοκοπία. Πώς σχολιάζετε την εκλογή Βενιζέλου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε από χθες αρχηγό. Όπως είπετε, άλλαξε αρχηγό, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν περιμένει δηλαδή να αλλάξει και πρόσωπο κοινωνικό? Λόγια, υποσχέσεις, όπως πάντα, από τους πολιτικούς. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Από χθες έχει νέο αρχηγό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πώς σχολιάζετε αυτή την εκλογή του κ. Βενιζέλου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ? Πώς σχολιάζω? Θετικά. Θετικά βλέπετε? Θετικά. Πάντως ο κ. Βενιζέλος έχει δείξει δείγματα γραφής ως ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, χάραξε η οικονομική πολιτική. Έχει μια ιστορία πίσω, φυσικά. Το ΠΑΣΟΚ και το κάθε κόμμα πρέπει κάπου να έχει ένα ηγέτη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ή Βενιζέλος, ή Παπανδρέου, ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχει ένα ηγέτη. Πάντως το ΠΑΣΟΚ, από σοσιαλιστικό κίνημα, τα τελευταία χρόνια άσκησε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Άστα αυτό. Όλα τα κόμματα, ανάλογα τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Τα υπόλοιπα είναι. Περίτα, να μην τα λέμε έτσι, σωστά. Ήταν γεγονός, ήταν αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά και αν ήταν ο Βενιζέλος και ήταν ο άλλος, ο Γάιδαρος, από αρχή θα ήταν διαφορετικό το κατάσταση. Περιμένετε κάτι διαφορετικό με την προεδρία του κ. Βενιζέλου τώρα στην Ελλάδα και του κλίματος? Περιμένω τίποτε. Μας τα πήραν όλα και δεν μας άφησαν τίποτε. Καλά, είπε ο άλλος, το βράχι έμεινε και αυτό μπαλωμένο, λέει.